Γεια σας αγαπητοί φίλοι, απόβαση στην Κρυμαία επιχείρησαν οι Ουκρανοί δια ειδικών δυνάμεων. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το πρωί απέκρουσε επιχείρηση αποβατικής μονάδας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι επιχείρησαν απόβαση στην Κρυμαία, μικρής κλίμακας, έτσι ειδικές δυνάμεις. Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου λοιπόν Άμυνας της Ρωσίας, οι Ουκρανοί επιχείρησαν να εισβάλλουν στην Κρυμαία τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Η απόπειρα, η Ουκρανική με μονάδα πεζοναυτών, προσπάθησε να αποβιβαστεί στο ακροτήριο Ταρχανκούτ στη βορειοδυτική πλευρά της Μαύρης Θάλασσας, ούτως ώστε να προελάσει προς το έδαφος της Κρυμαίας. Η Ρωσία αναχέτησε την επέμβαση αυτή την Ουκρανική με αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και ταχύπλοα των ρωσικών ναυτικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Κρυμαία. Μικρής κλίμακας, με ταχύπλο σκάφος και τρία jet ski. Οι Ρώσοι ισχυρίζονται και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις ότι στόχος των Ουκρανών είναι να φωτογραφηθούν και να βιντεοσκοπηθούν στη Χερσόνησο της Κρυμαίας στα πλαίσια ψυχολογικών, λέω εγώ, επιχειρήσεων. Απ' την άλλη θα μπορούσε μια τέτοια κίνηση, εάν είχε ευοδοθεί, να δημιουργήσει προγεφύρωμα στο οποίο να διεχετευόντουσαν και άλλες δυνάμεις και ακολούθως να δημιουργούσε μεγαλύτερα τετελεσμένα η Ουκρανία στην Χερσόνησο της Κρυμαίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως η αντεπίθεση φαίνεται ότι έχει τελματωθεί, έχει τελματώσει και αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα νέα ρωσική επίθεση τους επόμενους μήνες, αφού η Ουκρανία έχει χάσει πολύτιμες δυνάμεις οι οποίες επετίθενται κατά οργανωμένων θέσεων στις τρεις γραμμές αμήνης του ρωσικού στρατού. Κλείνοντας να σας πω, σύμφωνα με παλιά τακτική των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, σε πολέμους τέτοιας κλίμακας οι Ρώσοι εφαρμόζουν μια ελαστική άμυνα, τώρα όσον αφορά την ουκρανική αντεπίθεση, μια ελαστική άμυνα ούτως ώστε να φθαρεί ο αντίπαλος και ακολούθως μόλις φθαρεί εκτοξεύουν κεραυνοβόλες επιθέσεις με μεγάλες και ισχυρές δυνάμεις, με τεθωρακισμένα και πυροβολικό και αεροπορία, και είναι δύσκολο αυτές οι αντεπιθέσεις ή οι επιθέσεις να αναχαιτιστούν. Τα έχουμε δει και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.